ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δύο ήττες που θα μπορούσαν σίγουρα να είχαν αποφευθεί για να πανηγυρίζαμε από το πρώτο κιόλας παιχνίδι του δευτέρου γύρου μια διπλή πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Ολυμπιακός για το κύπελλο UEFA στο Σαντσίς Πιχουάν της Σεβίλης είχε σίγουρα τη μεγαλύτερη ευκαιρία για να αρπάξει, όπως λέμε, τη νίκη από τα κέρατα. Πρώτα όμως ο Ίβιτς, ο οποίος αποκαλεί θέση σούταρε out, και μετά το δοκάρι σε κεφαλιά του Καραπιάλη, αρνήθηκαν μια ακόμη μεγάλη επιτυχία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Για να έρθει σε ανύποπτη στιγμή, και ενώ όλοι ετοιμαζόντουσαν για το αποδυτήριο, το άδικο γκολ του Χουανίτο. Οι Σεβίλοι μάρξουν για την ελληνική ομάδα, για τον Ολυμπιακό Πειραιά. Ο Ολυμπιακός Πειραιά, ο οποίος θα ξεκινήσει τον αγώνα, όπως είπαμε, ο Ράντος παίζει, ενώ εδώ βλέπουμε τη σύνθεση. Είναι ο Νταμπίζας σαν τελευταίος αμυντικός, λίμπερο. Μπροστά του οι δύο στόπερ, ο Αμανατίδης πάνω στον Κράτη τον Σούκερ και ο Καραταΐδης πάνω στον δαιμόνιο νεαρό τον 19χρονο τον Κάρ. Ενώ μπροστά το δίδυμο των ξένων του Ολυμπιακού, ο Ίβιτς και ο Γιουσκόβιακ. Βλέπουμε εδώ τον Ίβιτς και τον... Και σε δεύτερη επανάληψη το σούτ του Χατζίδη. Θα γίνει κάποιο σούτ από τον Μινά Χατζίδη, που έχει βέβαια πολύ δυνατό σούτ και από αυτή τη θέση. Χατζίδης τελικά το σούτ και η μπάλα μπλοκάρεται από τον Ουρσουέ. Σούτ και καλά κάνει ο Κάρλος. Ξαναείδαμε εδώ την άστοχη επέμβαση του Ράντου. Προσπάθησε ο Κάρλος στο 66ο λεπτό. Κρατάει ανέπαφη την αιστεία του ο Ράντος. Εδώ ιτήθηκε σε αυτή τη φάση από τον Τέλης και τον γκολ. Αλλά τραβάει τα μαλλιά το Καραπιάλι. Βλέπουμε έχει δοθεί offside από τον επόπτη. Για να δούμε. Ναι, υπάρχει πραγματικά offside. Ας είμαστε ειλικρινείς. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια εντυπωσιακή προσπάθεια. Μάλλον ο Καραπιάλης, όχι, ο Καλατζής. Ο Καλατζής το αριστερό σουτ και παραλίγο να φύγει μπάλα μέσα τα χέρια του Ντουέ. Παραλίγο βλέπουμε πως αντιδρά απογοητευμένος ο κρέμβαση αυτή του Μαρινά και έτσι και πάλι μπάλα πάει στη Σεβίλη. Διέγο. Ο Ολυμπιακός που έχει ισορροπήσει στα τελευταία 10 λεπτά μετά το ξέσπασμα των γηπεδούχων στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός που έχει περάσει μπροστά ζητάει με αξιώσεις τον γκολ. Μεγάλη ευκαιρία εδώ από τον Ίβιτς. Αλλά η μπάλα φεύγει μόλις out. Σεβίλη βέβαια είχε αυτή την ευκαιρία τελευταία με τον που κατέληξε στο σούτ του Μοντσού. Στη φάση που ξαναβλέπουμε μετά την απόκριση του Αμανατή, το σούτ από τον Μοντσού. Ξανά εδώ. Η μπάλα φεύγει out. Εδώ ο Ράντος ήταν στενιάς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Μάρκος. Βλέπουμε εδώ ο Μάρκος βγάζει την μπάλα, γίνεται το πλασάρισμα από τον Μοντσού. Μοντσού που βρέθηκε σε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες, στο επίκεντρο δύο πολύ μεγάλων ευκαιριών για τη Σεβίλη. Ενώ τώρα η μπάλα μετά την εκτέλεση κόρνερ φεύγει σε δύο-τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες τον Καραφιάλη και τον ξαναβλέπουμε εδώ η κεφαλιά του Καραπιάλη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι αφού ο Ντουέ είχε βγει εκτός μάχης. Πάση στις καθυστερήσεις, ο αγώνα είναι μεγάλη αδικία. Είναι μεγάλη αδικία σε μια φάση που δεν μύριζε κόλ. Η κεφαλιά του Χουανίτο νικάει το Ράντο, προλαβαίνει την έξοδό του και στέλνει την μπάλα στο βάθος της ελληνικής αιστείας. Το 91ο προς 92ο, δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Απογοήτευση και πώς να μην απογοητευτεί κανένας εδώ στους Ολυμπιακούς. Και το κοντράστ εδώ
τα πανηγύρια από τις ισπανικές πλευράς. Για να ξαναδούμε τη φάση. Κοιτάξτε τι έπαθε η ελληνική ομάδα. Δύο μένας. Βγαίνει ο Ράντος από κρούι και συμπτωματικά η μπάλα χτυπάει στο πρόσωπο, στο στήθος μάλλον του Χουανίτο. Τέτοια γκολ, ειδικά στις καθυστερήσεις, μεγάλη αδικία. Χουανίτο. Είναι το γκολ για την Σεβίλη. Μεγάλη αδικία. Μεγάλη αδικία